Είναι η στιγμή ανάσυρσης της ορού της 48χρονης Ευγενίας από το λιμανάκι της Παντάνασας, με τις εικόνες να είναι συγκλονιστικές. Τραγικός επίλογος για τη 48χρονη Ευγενία Κυρίλο Βασιφάκη, η οποία παρασύρθηκε από τον Χήμαρο στην Αγία Πελαγία, καθώς το πρωί εντοπίστηκε νεκρή σε κόλπο ανάμεσα στην Αγία Πελαγία και Λιγαριά. Το πρωί ξεκίνησαμε έρευνες τόσο παράκτη όσο και στη θάλασσα. Η ομάδα αυτοδητών έκανε προσπάθεια να τόσο στα αυτοκίνητα που είχαν βυθιστεί μέσα στην παραλία της Αγίας Πελαγίας, όσο και παράκτια. Κάποιο σκάφο λοιπόν εντόπισε παράκτια την αγνοούμενη δίπλα στον κόλπο που είχε δίπλα στην Αγία Πελαγία. Έσπευσε η ομάδα αυτοδητών της 3ης ΕΜΑΚ μαζί με το σκάφο το δικό της και κατάφεραν να την περισυντέξουν. Συγκλονιστική ήταν η αντίδραση του σύζυγου της, ο οποίος βούτυξε στη μανιασμένη θάλασσα και κατάφερε να εντοπίσει το άψυχο σώμα της ανάμεσα σε φερτά υλικά. Εγώ την είδα πρώτος. Το είπα του παιδιού, του λέω το σώμα της είναι. Όχι, λέει ένα μαξιλάρι ροζ. Μετά την είδα ένα παιδί πιο κοντά, λέει αυτή είναι. Γυρίσανε. Το φοβόσασταν από χθες ότι αυτή θα είναι η κατάληψη. Φυσικά, τι είναι. Τι άλλο. Άμα βλέπεις ένα δάσος καμένο, μπορεί να δεις κάτι άλλο να ζήσει μέσα. Εγώ έλεγα, ήμουν σίγουρος ότι κάποιο σίδερο την βούτυξε και την είχε μέσα στο νερό, κάτω δηλαδή. Την είχε κανένα αμάξι, κάτι. Η 48χρονη επέβαινε στο μοιραίο γιο Ταχύ, στο οποίο βρήκε φρικτό θάνατο ο Κώστας Βεργάκης, με τον οποίο είχαν μεταβεί στην Αγία Πελαγία για διάφορες εργασίες καθαρισμού στο ξενοδοχείο που διατηρεί ο 50χρονος. Φύγανε να έρθουν να κάτσουν 2 ώρες, 3 να μαζέψουν 5 σακούλες που είχε μέσα, 5 σκουπίδια χαρτόνια. Είδαν τον καιρό να βρέχει, κατευθείαν το νερό από ό,τι κατάλαβα πήγε εκεί που δουλεύαν δηλαδή, από εκεί πέρασε πρώτα το νερό. Πιο μακριά από το δρόμο είναι ο χώρος που ήταν μέσα και δεν προλάβανε να δουν το κακό που... Δεν αντιληφθήκαν δηλαδή το κακό. Δεν είχε ορατότητα. Όταν είδαν ότι μάλλον άρχισαν και μπαίναν νερά μέσα εκεί που δουλεύανε, κάτι τέτοιο. Και βγήκαν έξω, ήταν πολύ αργά. Επέπλε πάνω στην επιφάνεια του νερού, την είδε κάποια τα σκάφη τα οποία συμμετείχαν στην αναζήτηση, και οι ιδιώτες και το δικό μας σκάφος της ΕΜΑΚ και του λιμενικού. Την εντοπίσαμε και καταφέραμε μετά και την προσεγγίσαμε και την ανασύραμε. Τα ορμητικά νερά σκέπασαν το αυτοκίνητο με τα ίχνη της να χάνονται για αρκετές ώρες, ενώ η επιχείρηση εντοπισμού της εξελίχθηκε σε θρίλερ, καθώς τα ίχνη της χάνονταν συνεχώς λόγω των φερτών υλικών και του μεγάλου κυματισμού. Επειδή είχε πάρα πολλά φερτά υλικά η επιφάνεια της θάλασσας, την κάλυπταν συνέχεια τα φερτά υλικά και τη χάναμε από το οπτικό μας πεδίο. Οπότε έπρεπε να ψάξουμε προς πιθαμή όλα τα φερτά υλικά. Και εκεί συναντήσαμε κάδους, συναντήσαμε βαρέλια, συναντήσαμε διάφορα πράγματα, τα οποία έμοιαζαν όπως επέπλανε, οπότε έπρεπε να τα ψάχνουμε ένα-ένα. Και τελικά τη βρήκαμε.